Η προσπάθεια επιλεκτικής ενημέρωσης και παρουσίασης στιγμών της πραγματικότητας και όχι όλης της πραγματικότητας είναι το μόνιμο μότο αυτής της αίθουσας, κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Κυρία Υπουργέ, κυρία Θεανό Φωτίου, νομίζω ότι παραλείψατε να αναφέρετε, όπως και παραλείπετε σκοπίμως να αναφερθεί στην αίθουσα, ότι τα σχολικά γεύματα μάλλον αποτελούν ένδειξη μίας ανεπτυγμένης και με κοινωνικό κράτος χώρας. Διότι τα σχολικά γεύματα σερβίρονται καθημερινά σε όλους τους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων σε 14 χώρες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων υποανάπτυκτες ΗΠΑ, Φινλανδία, Σουηδία, Ιαπωνία, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία κτλ. Εισαγωγικά αυτό. Δεύτερο εισαγωγικό σχόλιο. Συνάδελφοι του αγαπητότατου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θα πρέπει νομίζω, αν μου επιτρέπετε έτσι μια παρότρινση, να αναφέρετε πιο συχνά στο λόγο σας ότι η βάση της όποιας κριτικής και της όποιας ιδεολογίας σας είναι η Σοβιετία. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με το μοντέλο κρατών σαν την Σοβιετική Ένωση, να σας υπενθυμίσω ότι ακόμη και η συγκεκριμένη υπερδύναμη της Σοβιετίας προέβη σε ιστορικότατες συνθηκολογήσεις με υπέρια εκείνης της εποχής και μάλιστα εις βάρος χωρών και λαών. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι πώς η Σοβιετία θα μπορέσει να φυτρώσει ξαφνικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, της οποίας η παραγωγική βάση εσκεμμένα εδώ και δεκαετίες λέει λατούνταν, αποτελεί για μένα μέγα μυστήριο. Και τώρα επανέρχομαι στο κύριο θέμα της ομιλίας μου, που φυσικά αφορά τις λοιπές δυνάμεις της αντιπολίτευσης με αρχηγό τους επιλεγμένα λέξεις, τη Νέα Δημοκρατία. Μας λέτε ότι χάσαμε πάρα πολύ χρόνο στην αξιολόγηση και ότι αυτό κόστισε εκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό. Ξεχνάτε να αναφέρετε ότι όταν ήρθαμε αντιμέτωποι ως κυβέρνηση με τις παράλογες και σε ανυπόστατη βάση με τους παράλογους, με τις παράλογες απαιτήσεις του Δούνου του για λήψη μόνο αρνητικών μέτρων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες απαιτήσεις θα πλήρωναν τα συνήθη υποζύγια, εμείς για ακόμη μια φορά είπαμε όχι. Γιατί το όχι δεν το είπαμε μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015, το λέμε κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με παράλογες απαιτήσεις. Ποια ήταν η σύγκληση λοιπόν μεταξύ παράλογων απαιτήσεων του Δουνουτού και του όχι ακόμη μια φορά της ελληνικής κυβέρνησης? Το κείμενο της σύγκλησης είναι το κείμενο της συγκεκριμένης συμφωνίας, η οποία για πρώτη φορά περιλαμβάνει και θετικά μέτρα. Είτε το θέλετε, είτε όχι, το κείμενο που καλούμαστε όλοι να ψηφίσουμε περιλαμβάνει και αρνητικά και θετικά μέτρα. Μας λέτε, για να έρθω στα επιμέρους, ότι αυξάνονται υπέρμετρα οι ασφαλιστικές εισφορές. Θέλω να σας ρωτήσω, μάλλον να σας πω, ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε, γιατί για το ύψος αυτής της αύξησης παίρνετε ως βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, τον νόμο που εμείς φέραμε.
πριν από κάποιους μήνες και τον ψηφίσαμε. Διότι εάν θυμηθείτε τα δικά σας έργα και ημέρες, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για εσάς που είστε εραστές των αριθμών, αλλά δεν παίρνετε πάντα χαρτί και μολύβι να υπολογίσετε το ύψος των μέτρων και των αντίμετρων, το ύψος λοιπόν των ασφαλιστικών εισφορών επί δικών σας ημερών έφτανε. Ευχαριστώ που με παρακολουθείτε με προσοχή, κύριε συνάδελφε. Το ποσοστό του 50 και 70% σε ένα υποτιθέμενο εισόδημα, το οποίο δεν παραγόταν πραγματικά. Και γιατί δεν παραγόταν πραγματικά? Γιατί η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ήταν τα εργάσιμα χρόνια και οι ασφαλιστικές κλάσεις και όχι το πραγματικό εισόδημα που είχε ο μικρομεσαίος. Πάρτε και κάντε υπολογισμούς, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι. Πάρτε και κάντε για μια φορά όλο το μπιλετάκι μαζί, όχι επιλεκτικά. Κύριε Δαβάκη, ηρεμήστε. Ούτε εσείς θα πείσετε την κυρία Σκούφα, ούτε η κυρία Σκούφα βεβαίως εσάς. Ξεχνάτε επίσης να μας αναφέρετε. Δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε. Ότι ναι μεν αναγκαζόμαστε να ψηφίσουμε λόγω της συνθηκολόγησης. Και γιατί ήρθε αυτή η συνθηκολόγηση? Γιατί για πρώτη φορά, με πρώτη φορά αριστερά, έρχεται παγκόσμιοι οργανισμοί σαν το Δούνου Του και λένε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και δεσμεύονται σε συγκεκριμένα μέτρα για το μη βιώσιμο χρέος και την διευθύνσή του. Μας λέτε λοιπόν... Κύριε και κύριοι, από ό,τι έχω δει, είστε εγγεγραμμένος. Θα τα πείτε από μικροφόνου για να καταγραφούν κιόλας. Κυρία Σκούφα, κλείστε. Τελειώνω, ναι. Ναι. Θα μπορούσα να αναπτύξω με χαρτί και με μολύβι όλο το πραγματικό βάρος ή όλη την πραγματική ελάφρυνση που θα έχει μέχρι και το 2022 ο ελληνικός λαός. Δεν το κάνω. Να σας πω μόνο κάτι πάλι επιλεκτικά. Ψηφίζουμε τη μείωση του αφορολόγητου. Ωραία. Όχι. Είστε παρακαλώ. Αυτή η μείωση όμως του αφορολόγητου. Με ακούτε, γιατί δείχνετε να με αγνοείτε. Με την μείωση θα σας κλείσω το μικρόφωνο όσο συνεχίζετε να με αγνοείτε. Για πρόσωπα, παρακαλώ, όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρακαλώ. Τελικά να δούμε αν θα φέρει όφελος, αν θα φέρει απώλεια και τι είδους απώλεια. Μία πρόταση και κλείνω. Όχι, κλείνετε τώρα. Όσο και να τώρα προσπαθείτε να εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια δύναμη ακόμη και μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό είναι αυτή που τον υπερασπίζεται. Ωραία. Και μάλιστα με κάθε κόστος. Ευχαριστώ. Μια χαρά. Λοιπόν, πριν παραδώσω την...